But these are many blessings that have come to us through the visit of Father. And so, needless to say, we felt it was very important for him to come again to Holy Cross, since this is where he started in the Pittsburgh area and in our diocese, to come here again and to continue with his spiritual instruction and wisdom to help us grow in our spiritual lives. We're taping tonight's talk, I see, which is good, and also a video, and we hope that through these means we'll be able to record the history of his visit and also to be able to distribute these blessings to others who will not be here tonight. So I'm going to ask Father to speak tonight on the subject of the spiritual warfare, which we're going to talk about, remember, from our Bible study group, but we didn't know Father Ephraim was coming. But it was the guidance of the Holy Spirit. Απόψε, εγώ ζήτησα από τον Γέροντα να μας μιλήσει για το θέμα του αρωράτου πόλεμου. Είναι πολύ σπουδαίο θέμα και εμείς που δεν ξέρουμε πολλά θέλουμε να μάθουμε περισσότερα πώς να αντιμετωπίζουμε τον διάβολο με τις ενέργειες που κάνει εναντίον μας κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε. Μετά από 4 χρόνια που είχαμε αποχή, δεν ήμασταν μαζί, γιατί πήγαινα στο μοναστήρι και εδώ έχουν έρθει 4 χρόνια. Είχαμε μια πάρα πολύ άγια συνήθεια, μετά από την εξομολόγηση να μαζευόμεθα εδώ και να συμπληρώνουμε κάτι που, δηλαδή κάτι άλλο από την εξομολόγηση η οποία έχει τα προσωπικά του κάθε ανθρώπου. Εδώ μιλούμε κάτι το κοινό, κάτι που έχει σχέση με όλους τους χριστιανούς και αφορά όλων τη σωτηρία. Η χαρά μου βέβαια είναι ιδιαίτερα μεγάλη που μετά από τόσα χρόνια και πάλι συναντώμεθα εδώ και ψυχικά ανταμώνουμε και πάλι και μας δίνει αυτό χαρά, γιατί η αντάμωση, την αντάμωση αυτή την επισφραγίζει το Άγιο Πνεύμα, το Χριστός μας, ο οποίος είναι αγάπη, και όποιος έχει αγάπη έχει το Θεό μέσα του. Και εκείνος που έχει τον Θεό μέσα το έχει αγάπη. Και η αγάπη εκφράζει πάλι την παρουσία του Θεού. Ο πατήρ Ιωάννης. Father says that he's happy that we're here by the grace of God, and after 4 years he has come to be with us again. Of course, the monastery has been close by and some of us have seen him there, so it's not as though he's been completely missing. But he feels it's a very special thing for us to gather together here after the confessions of the day, so we can all become one in spirit and have something added, something extra, something special given to us at this time. He's so happy to be here with us again. He feels that this gathering is the seal, has the seal of the Holy Spirit on it. And he tells us about the love of Jesus, which again shows that God is in our midst. This love of Jesus which is in us shows that God is in our midst. And he's going to continue now. Ο πατήρ Ιωάννης μου είπε ότι χρειάζεται να πούμε μερικά πράγματα, μάλλον να παρουσιάσουμε τον πόλεμο που μας κάνει ο διάβολος και ποια είναι η τέχνη του και η επιστήμη του στο να μας υποσκελίζει, μας γυρνάει ανάποδα, να μας παίρνει το νου, την καρδιά, τα αισθήματα και να μας τα λερώνει
να μας τα παίρνει και να τα πηγαίνει στα δικά, στη δική του βρωμιά και να μην μας τα αφήνει να τα παίρνει ο Χριστός και να τα αγιάζει. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι η πάλη του χριστιανού δεν είναι προσάρκα και αίμα, αλλά προς τα σαρκάς, προς τα εξουσίας, προς τον κοσμοκράτο του, του σκότου, του αιώνου τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας, της εμπορανής κλπ. Θέλει να πει με τούτο ότι η δική μας η πάλη δεν είναι όπως παλεύουμε με έναν άνθρωπο ή κάνουμε πόλεμο με άλλους ανθρώπους που χύνεται αίμα και εμπλέκονται οι άνθρωποι σώμα με σώμα. Δεν έχουμε τέτοιον πόλεμο εμείς εδώ, αλλά έχουμε ένα διαφορετικό πόλεμο, νοερό, πνευματικό, που παλεύουμε πάλι σώμα με σώμα, αλλά όχι με σάρκα, αλλά με πνεύμα. Πνεύμα με πνεύμα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι πνεύμα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι υπόσταση πνευματική, είναι προσωπικό της. Η προσωπικότητα αυτή εκφράζεται με τα μέλη του σώματος. Δηλαδή, όπως βλέπουμε έναν άνθρωπο και μιλάμε, έτσι και παρουσιάζει μια προσωπικότητα και μια οντότητα ανθρώπινη, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου είναι πνευματική υπόσταση ενός πνευματικού ανθρώπου με μορφή και σχήμα και μπορώ να πω είναι αυτός ο άνθρωπος που είναι μέσα στο σώμα και είναι ο πραγματικός η κινητήριος δύναμης που εκφράζεται και εξωτερικά ο άνθρωπος. Ο διάβολος σαν πνεύμα που είναι πονηρό και ξέρει πάρα πολύ την τέχνη να μας υποσκελίζει στην αμαρτία, έρχεται με τρόπο εμπειρικό, με πολλή εμπειρία, experience που λένε στα αγγλικά, και γνωρίζει καλά την τέχνη, το πώς να μας βάζει κάτω και να μας κάνει αμαρτωλούς στα μάτια του Θεού. Μας φέρνει σκέψεις που δεν είναι καθόλου σωστές και καλές. Μας πρόχνει στις διάφορες αμαρτίες με τη φαντασία. Η φαντασία έρχεται με εικόνες, με πρόσωπα, με πράγματα και δια των εικόνων και των προσώπων σπρώχνει την διάνοια, σπρώχνει το νου, παρακινεί την καρδιά να επιθυμεί πράγματα που ο Θεός δεν τα θέλει, που δεν του αρέσουν του Θεού. Αρέσουν μόνο σε αυτόν τον μαύρο, τον σκοτεινό και βρώμικο. Είναι βρώμικος αυτός και εχθρός του Θεού, έτσι θέλει να κάνει και τον άνθρωπο. Εχθρόν του Θεού και βρώμικο. Δηλαδή όπως αυτός ξέρει ότι θα πάει στην κόλαση με αυτά που κάνει, θέλει και τον άνθρωπο να τον κάνει να πάει μαζί του κάτω. Πρώτον, να ικανοποιήσει την δική του κακία και φθόνο και ζήλα και μίσος και δεύτερον να λυπήσει τον Θεό και να του πει ότι κοίταξε εσύ έγινες άνθρωπος να σώσεις τον άνθρωπο, σταυρώθηκες για τον άνθρωπο, έχεις το αίμα σου για τον άνθρωπο, αλλά δεν κατόρθωσες τίποτε, σου τους πήρα εγώ τους ανθρώπους. Και με αυτόν τον τρόπο να πικράνει τον αγαθό μας Κύριο. Father tonight is speaking to us on the topic of the spiritual warfare. He wants to go over some of the techniques that the devil uses in order to get us to fall into sin, so that he can take away our hearts and our minds and souls from the Lord, in order that he can soil us with his uncleanness, to make our lives like his, mired in filth. Father Ephraim quotes the Apostle Paul, who tells us in the book of Ephesians that we are not warring with flesh and blood. In other words, this is not a
physical warfare. We're not battling body with body, physical body with physical body. But it's a war nonetheless, but in a different realm. It's a spiritual and mental war. It's a battle of spirit with spirit. Because in each one of us, we have our own inner spirit, which is made in the image of God. And it's that inner spirit which is finds its expression in our bodies, is the part of us, is the real part, that fights against the devil. And obviously the devil wants very much to bring us to a fall. And of course, Father Ephrem emphasizes that the devil has a tremendous amount of experience. He knows all the various methods and techniques that he can get summoned to his aid in order to bring us to some kind of a fall. He knows how to make us sin. For example, thoughts are one of the primary methods of the devil, putting bad thoughts in our minds. Also, he works very much with fantasies, or shall we call them like mental images. And these mental images also pull us in the direction of sin. They lead us to a darkness and again to the filth of the devil. And then Father Ephrem theorizes a little bit as to why the devil does these things. Why is he so hateful and so malevolent? Why does he wish so much to work against God? First of all, the devil does this from jealousy. He's possessed and consumed by jealousy, because he knows of all the good things that the Lord has in store for all of us, the wonderful things. And because of this, he works all the harder, because he knows that he himself has been cut out of these blessings because of his own apostasy, because of his own rebellion against God. He has taken a position now completely in opposition to God, so that he can say to the Lord, from this act of hatred and from this jealousy that he possesses, he can say to the Lord, look how many I've taken from you. You see, everything that you did by sending your son to die on the cross is of no avail, because look how many I have taken with me. In other words, he wants to embitter God. He wants to make the Lord feel as though whatever he did, whatever he expended, all those energies that he has expended in order to bring us to salvation have all been in vain. And in this way, it'll be sort of what we will call a Pyrrhic victory, where he'll in a sense, go down with all of us, but if he can get back at God, it'll be worth it. It's that kind of an approach. Οι Άγιοι Πατέρες, τον διάβολο, την αμαρτία, την χαρακτηρίζουν και τη λέγουν ότι είναι μυρμηγκολέον. Έρχεται ο διάβολος υπό τη μορφή ενός μικρού πράγματος, μιας μικρής σκέψεως, που είναι σαν το μυρμηγκάκι. Αν αυτό το μυρμηγκάκι, αν αυτή τη μικρή σκέψη, τη μικρή κίνηση που κάνει η αμαρτία μέσα στη σκέψη, μέσα στη φαντασία, μέσα στην αίσθηση του σώματος, που κανείς λέει, μα και τι είναι αυτό, μια μικρή σκέψη, μια μικρή προσοχή πάνω σε έναν κακό λογισμό, σε μια κακή σκέψη, μια κακή φαντασία, μια αμαρτωλή που έρχεται και προσβάλλει το μυαλό. Τη φαντασία δεν είναι και κάτι σπουδαίο, σου λέει πρόσεξέ το, δεν είναι κακό, άστο και λίγο. Αυτό είναι ένα μυρμηγκάκι. Όταν το αφήσουμε αυτό, δηλαδή τη σκέψη, τη μικρή φαντασία, τη μικρή αίσθηση, και δεν την διώξουμε, δεν την σκοτώσουμε, που είναι τόσο εύκολη, είναι όπως μπορεί να λιώσω με ένα μυρμήγκι. Τι είναι, το κάνουμε έτσι και τελειώνει. Αν αυτό δεν το κάνουμε έτσι, αυτό το μυρμηγκάκι σιγά σιγά ανεπαίσθητα θα μας ξεγελάσει και θα γίνει σαν το λιοντάρι άγριο και μεγάλο. Και όταν θα σηκωθούμε, θα το πάρουμε ήδη σε ότι κινδυνεύουμε τώρα και πρέπει να πάρω τα μέτρα μου, ήδη αυτό έχει γίνει λιοντάρι και η πάλι γίνεται πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη.
και λέει όσοι ως εφραίμος ήρος ότι κοίταξε ο διάβολος δεν είναι τυχαίος, δεν είναι απλός, δεν είναι τόσο εύκολος. Κοίταξε, λέει, από την αρχή να χτυπήσει το κακό, γιατί άμα γίνει λιοντάρι, τότε μπορεί να σου συντρίψει τα κόκαλα. Γι' αυτό λοιπόν από τώρα που είναι μικρός, τώρα που είναι λίγος ο λογισμός, τώρα που η φαντασία είναι λίγο αδύναμη, τώρα μόλις φάνηκε, ξερίζωσέ την. Διώξε την αμέσως, σβήσε την από τη φαντασία. Άλλαξε λογισμό. Πάρε το όπλο στα χέρια σου. Ποιο είναι το όπλο? Το όνομα του Χριστού. Όπλο κυκλώσεσαι η αλήθεια αυτού. Υπερασπίσου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Συμπερασπίσετε το όνομα του Θεού Ιακώβ. Το όνομα του Ιακώβ. Το Θεού Ιακώβ είναι ο Χριστός. Λοιπόν, πάρε το όπλο στα χέρια σου, λέει, και χτύπα αυτό το μικρό που σου φαίνεται μικρό. Διότι μα δεν το χτυπούσες. Με το όπλο τώρα θα χρειαστείς πολυβόλο μεθαύριο. Θα χρειαστείς πύραυλο να ετοιμάσεις. Γιατί τόσα έξοδα και τόσος κόπος για πύραυλο και τέτοιο. Τώρα με το μικρό, μια καραμίνα μπορεί να το χτυπήσεις τώρα. Και σε γλιτώνεις από όλη αυτή τη φασαρία. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάζεται, οι πατέρες μιλούν και λένε ότι μύθεν πάση, λέει ο Απόστολος Παύλος, πρόσεχε σε όλα σου. Ξύπνα σε όλα σου, επισκοπού σε όλα σου, παρατήρα τα πάντα σου, μην αφήσεις κάτι που να σε ξεγελάσει, πρόσεξε το μάτι σου, πρόσεξε τη σκέψη σου, τη φαντασία σου, τα κίνητρα του σώματος, της καρδιάς σου, όλα να περνάνε από τον έλεγχο της παρατηρήσεως, της φωτίσεως του Θεού, είναι από Θεό ή όχι, πρέπει να το δεχτώ ή όχι. Και όταν σου πει ότι αυτό είναι πονηρό, λέει, κόψε το. Χτύπα το με την ευχή και τελειώνει εκεί το θέμα. Τελειώνει εκεί και δεν προχωράει άλλο. Επί παραδείγματο θα σας πω. Να πάρουμε ότι βρίσκουμε ένα σπυράκι που σήμερα στις γυναίκες γίνεται πάρα πολύ συχνά στο στήθος και εκεί αμέσως έρχεται. Μήπως είναι κακό, να τρέξω. Άμα πεις, ό, δεν είναι τίποτα, θα περάσει, δεν πάω στο γιατρό, τον φοβάμαι. Λέω ότι, αν μου πει πως έχω το κακό και θα είμαι στεναχωρητό. Μα αυτό δουλεύει όμως. Δουλεύει. Και όσο τα αφήνεις, τόσο είναι εις βάρος σου. Και μετά θα χρειαστείς μεγάλη εγχείρηση. Και ο κίνδυνος θα είναι άμεσως να γίνει ένα μεγάλο κακό, δηλαδή να προχωρήσω τόσο κακίνος. Και μετά έχουμε άλλα επεισόδια πάνω στην υγεία. Όταν όμως την πρώτη αντίληψη ότι υπάρχει κάτι, τρέξε, βγάλ' το. Ο λίγος ο κόπος, ο λίγος ο πόνος και οι ελπίδες της ζωής θα είναι μεγαλύτερες και πιο επιτυχείς. Father brings into the discussion the Holy Fathers of the Church, who tell us that the devil, sin, are characterized like little ants in the beginning. They come as something very small, seemingly insignificant, very little, very subtle, very almost unnoticeable movements of the soul. Even the fantasy, even those little thoughts that we fantasize over, even those little things that seem so unimportant and innocent, are potential pitfalls in the spiritual warfare. Or we might say to ourselves, this is an ant, this is something small that'll go away. But he says, in quoting the Fathers, if we don't chase it out immediately, little by little it becomes stronger, more powerful. And it can come to the point where it actually can fool us. And that little ant seems so innocent and insignificant and unimportant before, now becomes like a lion. And it's kind of a thing that becomes then very dangerous and almost impossible to eradicate. He quotes Saint Isaac the Syrian. He says that the devil, in the beginning, is easy to deal with. But once he gets a foothold, once he gets his foot in the door, so to speak, then it becomes much more difficult to deal with him. So the idea here is to try to totally erase any fantasies, any subtle movements of the soul, any thought of him to be immediately eradicated, and to do that as soon as we can by chasing away those thoughts.
And the weapon by which we were able to chase away these evil thoughts is the name of Jesus. He quotes from the Old Testament that we are to call upon the name of the God of Jacob. And of course, that name is Jesus Christ. So when the thought is small, that's the time to address it. He particularly emphasizes the importance of the spiritual watchfulness. He says, be watchful, be vigilant, observe all things. Watch your eyes, what you see with your eyes. Watch your thoughts, monitor the thoughts of your mind. Make sure your heart doesn't have anything hidden in it, which potentially could be very damaging to your spiritual life. Monitor it all. Put a filter on it. Be careful of that pollution which is there, which can taint us and lead us into sin. And he gives us an example of a woman who maybe has a little cyst or a lump on her breast. And if she denies its force or power, if she doesn't go to the doctor, if she pretends that it's something minor, it can go away. He points out that little by little it can continue to grow and then become a hazard for her life. But the moment we sense that there's something not the way it should be, we're supposed to go immediately and take care of it so that it does not progress any further. Ο Χριστός μας όπλησε με τα όπλα του φωτός. Τα όπλα του φωτός είναι, με λίγες λέξεις, είναι τα ρήθματα του Αγίου Πνεύματος. Με την αγάπη χτυπούμε το μίσος. Με τις κακές σκέψεις που μας φέρνει, εμείς το χτυπάμε με τις αγαθές σκέψεις. Αυτός μας φέρνει βλασφημίες κατά του Θεού, της Παναγίας, της πίστεως και εμείς τον καταπολεμούμε με το όνομα του Χριστού, της Παναγίας και με τα ορθά δόγματα της πίστεως μας. Όταν κάποιος άνθρωπος με ξηραφάκι κόψει τα νεύρα του, γνωρίζουμε ότι του φεύγει το αίμα και γίνεται νεκρός. Δεν μπορεί να κάνει καμία κίνηση, καμία ενέργεια. Πεθαίνει με λίγα μόνο. Όταν ο χριστιανός κόψει τις φλέβες, τις σκέψεις του διαβόλου, σταματάει να έχει ενέργεια προς την αμαρτία. Εάν οι σκέψεις γίνουν καθαρές και το φανταστικό του νου, δηλαδή αυτό που φανταζόμεθα, δεν είναι αμαρτωλό, δεν αφήνουμε σκέψεις και εικόνες, αμαρτίες να μας απασχολούν, τις κόβουμε με το φόβο του Θεού, το την αμαρτία, το ότι δεν πρέπει εγώ αυτά να τα σκέπτομαι, να τα αφήνω μέσα μου και να με απασχολούν, διότι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, τότε σαν να κόβω με το ξηράφι του Θείου Λόγου και με τις θείες, με τις πνευματικές σκέψεις, τις φλέβες που έρχεται η δύναμη στο σατανά και με σπρώχνει στην αμαρτία, τότε δεν θα έχω κίνηση, δεν θα έχω παρόρμηση, παρόρτηση από το διάβολο και από τα πάθη να υποπίπτω στις αμαρτίες οι οποίες καταστούν τον άνθρωπο και τον κάνουν στα μάτια του Θεού αμαρτωλό και ακάθαρτο. Γι' αυτό λοιπόν όταν εμείς έχουμε προσοχή με το φόβο του Θεού και προσέχω την κάθε μου σκέψη που έρχεται, την κάθε εικόνα, το κάθε τι που βλέπω, το περνάω από τον έλεγχο του Θείου Φόβου και του Θείου Νόμου,
τότε δεν αφήνω να μπει μέσα μου κακό πράγμα, κακό προϊόν. Η κακία και η βρωμιά του διαβόλου δεν την αφήνω να μπει μέσα. Δηλαδή σταματώ απ' έξω. Είναι σαν να μου χτυπάει κάποιος την πόρτα, η οποία η πόρτα είναι έξω στη λεωφόρο και χτυπάει την πόρτα μου για να μπει μέσα. Η λεωφόρος είναι ανοιχτή και περνάει όλος ο κόσμος. Μπορεί να χτυπήσει την πόρτα οποιοδήποτε, αλλά εγώ πρέπει να κοιτάξω αυτός που χτυπάει είναι δικός μου ή ξένος, είναι άσπρος ή μαύρος, είναι ληστής ή αγαθός άνθρωπος, είναι δικός μου ή ξένος. Όταν δω ότι είναι μαύρος, ότι είναι ξένος, ότι είναι ληστής, ότι η μορφή του δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, δεν θα το ανοίξω, ας χτυπάει την πόρτα. Αν ξεγελαστώ όμως και του πω, για να δω και μένα, να τον ανοίξω και λίγο, πούμε να δω τι θα μου πει, τέλος πάντων. Μόλις ανοίξεις λίγο, αρχίζει αυτός και στριμώνει την πόρτα, να μπει μέσα. Αν με νικήσει και μπει μέσα στο χολ, τότε κατακτάει ένα μέρος του σπιτιού. Άμα και εκεί δεν δώσω ανάλογη αντίσταση που χρειάζεται να τον πετάξω έξω, θα με σπρώξει και θα πάει μέσα στο δωμάτιο. Και όταν εκεί δεν θα μπορέσω να τον βγάλω έξω στο χολ και από εκεί έξω, θα με πιάσει και θα με δέσει. Και αφού με δέσει, θα με σκοτώσει. Άρα λοιπόν, πώς πρέπει να κάνουμε, εκείνο που είπαμε, να μην το ανοίξουμε καθόλου την πόρτα. Μόλις το δούμε ότι είναι εχθρός μας, είναι επικίνδυνος, να μην το ανοίξουμε καθόλου. Και έτσι γλιτώνουμε από όλη αυτή τη φασαρία που θα ακολουθήσει αν το ανοίξουμε. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται η σκέψη, η βρώμικη, η κακιά, η εχθρική, η δαιμονική, μην ανοίξουμε είσοδο και αρχίσουμε και κάνουμε μελέτη και συζήτηση μαζί. Τακ, είσαι μαύρος, εκτός καμία συζήτηση. Και αμέσως, μπαμ, με τον Κύριο Ιησού Χριστέ ελεησόμε, υπεραγία Θεοτόκη που είδαμε, τον σκοτώνουμε και γλιτώνουμε και είμαστε ήσυχοι. Έτσι λοιπόν καταπολεμείται ο νοερός πόλεμος του διαβόλου, ο οποίος είναι τόσο άμεσα επικίνδυνος να χάσουμε την ψυχή μας και αντί να πάμε στον παράδεισο, να πάμε στο φως του Θεού, αντί να πάμε να κατοικήσουμε με τους αγγέλους και τους αγίους, θα πάμε στο σκοτάδι, θα πάμε στη βρωμιά της κολάσεως και θα έχουμε αντάμωση και συντροφιά αιώνια με τα δαιμόνια που τώρα μόνο με τη φαντασία τρομάζουμε και παθαίνουμε, σκέψου να ζήσουμε και μαζί τους και να τους έχουμε στην πλάτη μας αιώνια. Αλλά αυτό που είναι, που έγκυται, στο πώς θα σκεφτούμε. Σκέφτεται τι σημασία έχει αυτό. Κοίταξε τα αποτελέσματα. Παράδεισος, κόλασης. Θεός, διάβολος. Φως, σκοτάδι. Ευωδία, άρωμα, βρωμιά. Αιώνια αυτά. Σε τι στέκουν αυτά, στο πώς εγώ θα σκεφτώ όταν θα έρθει η κακή σκέψη και η κακή φαντασία. Από εδώ θα ξεκινήσουν όλα. Άρα λοιπόν έχει τρομερή σημασία αυτό που πρέπει να φυλάξουμε. Το νου μας καθαρό από σκέψεις αμαρτωλές, βρώμικες και βαθείς, και να βάλουμε μέσα σκέψεις φωτεινές, άγιες και το όνομα του Χριστού. Και έτσι θα κόλαση και θα πάμε στο παράδεισο. In this spiritual warfare in which we are engaged, Christ gives us the weapons of light. These are the gifts of the Holy Spirit. For example, the gift of love helps us to counteract hate. With the good thoughts that are generated by the Holy Spirit, we can counteract the bad thoughts. With the doubts that enter our minds, we can present the true doctrine of our faith as a counteract and a counterbalance to those thoughts when they come into the mind. Father compares this process of counteracting evil with good as what would one do in surgery when you cut a nerve off somewhere. When you cut the nerve on your body, it seems as that
as though that portion of the body is dead. And it stops having any life in it. It doesn't seem to have energy or movement. And it's in the same way that he is speaking here, that that same energy is cut off, which is the energy of sin. If, on the other hand, if indeed we do cut these thoughts off before they become sins, and if we use these means that are given to us and we continue to have these holy thoughts, we will stop the circulation of evil and the energy of the devil, and it will not lead us to impurity. Therefore, we need to watch. And we have two things by which we can check any of these thoughts that come our way. The one, of course, is the law of God, which is, something that we can use as a reference in terms of knowing what is right and what is wrong, and also the Holy Spirit, which illumines us. And as long as we check ourselves with the Spirit of God and with the law of God, these thoughts can all be monitored. In other words, we can put a stop to them before they gain a foothold in our lives. He uses another illustration. If you live somewhere and there are a lot of people who walk by your door, you don't necessarily open the door for whoever comes by and knocks. You are discriminating. You check to see who's there first before you open the door, before you allow this individual to come in. And this is the same way with our spiritual lives. Somebody comes and knocks at the door, so to speak, of our minds. The devil has some thoughts that he wants to send our way, or any thoughts that come our way. We have to check them out. We have to stop these things before they get a foothold. But if we allow these thoughts to come in, if we allow this person to come in, before we have a chance to see who he is, he gets in and he has a place in our home. And after a while, he becomes bolder. And before you know it, he even ties us up, takes over completely. It becomes something where he's just merely someone knocking at the door and we let him in, and it becomes someone who literally takes over the whole house. So his advice is, Father Ephraim's advice here is, don't open the door. If you see who it is and you see that he's not a reputable character, you close the door and chase him away with the prayer of Jesus. You tell him, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, and you just chase it away. In other words, have no dialogue with these thoughts when they come to you. Don't give them any place at all, because as soon as you do that, as soon as you give them a little room and they get their foot in the door, then that's all they need, and they start working their way until finally, little by little, they begin to take over the whole house. So instead of light, we end up in the darkness. Instead of paradise, we go to hell. Instead of being with the Lord, we spend eternity with the demons all around us all the time, being, you know, suffocating us, bothering us, tormenting us, having company and fellowship with them. So the options are really basically only two. Either we want to be with the Lord in paradise, or we'll spend the rest of eternity separated from God, having the company of the demons. So it all begins with the thoughts, the direction that we want to go in. Where do we want to go? With whom do we wish to have fellowship for eternity? And it all begins in the very beginning with those little thoughts that come into the mind. So the idea here, of course, is to do everything we can to keep our minds clean. Κάποτε ένας ειδωλολάτρης παπάς βρέθηκε μεταξύ των μοναχών. Και λέγει στους μοναχούς, όταν προσεύχεστε, σας μιλάει ο Θεός, σας απαντάει. Λέει, λένε, όχι. Εμένα μου απαντάει, λέει, ο Θεός. Λέει, για να μην σας απαντάει ο Θεός, φέρετε οι προσευχή σας, δεν είναι καθαρή. Και λένε οι πατέρες ύστερα, σωστά λέει αυτός. Αυτόν τον απαντάει ο διάβολος. Γιατί αυτόν υπηρετεί και αυτόν λατρεύει. Αλλά και για μας όμως σωστά είπε. Αφού δεν παίρνουμε απάντηση από τον Θεό στην προσευχή μας, σημαίνει ότι δεν προσευχόμαστε καλά. Κάτι δεν πάει καλά.
έχει μέσα η προσευχή μας παράσιτα και δεν λειτουργεί καλά με τον Θεό. Που σημαίνει ότι όταν προσευχόμαστε αφήνουμε και μπαίνουν σκέψεις ή μας φεύγει ο νους και σκορπάει εδώ και εκεί και η προσευχή μας μένει τύπος, χωρίς ουσία. Γι' αυτό ακριβώς όταν προσευχόμεθα να προσπαθούμε να μην μας φεύγει ο νους και δουλεύει η βαθεσία με πράγματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την προσευχή που κάνουμε εκείνη την ώρα. Αλλά εκείνα τα οποία εκείνα που μιλάμε στον Θεό να τα καταλαβαίνουμε. Διότι όταν δεν τα καταλαβαίνουμε, εμείς τι λέμε, πώς περιμένουμε να καταλάβει ο Θεός αυτά που λέμε. Διότι από εμείς δεν ξέρουμε εκείνη την ώρα που μιλάμε στον Θεό, δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε, γιατί το μυαλό μας πάει αλλού και η γλώσσα λέει, αλλά ο νους πάει κάπου αλλού. Και λέμε καμιά φορά, μα το είπα αυτό, το είπα το πατέρι μου, το είπα το πιστεύω. Γιατί τούτο, διότι λέει η σύνδεση, δεν το θυμάσαι, διότι ο νους έχει φύγει. Γι' αυτό λοιπόν, καμιά φορά, ή μάλλον, να κρατούμε όσο μπορούμε τη μονολόγηστη αρχή του Κυρίου Χριστέ, λέει σώμα. Του πίνει μια μικρούλα προσευχή με 5 λέξεις και δεν χρειάζεται πολύ πραγμοσύνη για να κρατήσουμε αυτή την ευχή. Και επειδή αυτή η ευχή είναι πάρα πολύ δυνατή, καθώς απεδείχθη της πράξεως, πέρα το ότι περιέχει τα θεία ονόματα του Χριστού μας, αλλά έχει μέσα θεϊκή δύναμη και χάρη. Δεν είναι σαν τα ονόματα τα δικά μας που δεν έχουν τη σπουδαιότητα, εκείνο έχει όλη τη θεϊκή δύναμη και χάρη το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν, για να είμαστε κατοχυρωμένοι, να είμαστε ασφαλισμένοι, να έχουμε κάλυψη θεϊκή, χρειάζεται όταν, επί παραδείγματι, ξυπνάμε την ώρα που σηκωνόμεθα να φύγουμε για τη δουλειά μας κλπ. Μόλις θα ανοίξουν τα μάτια μας, αμέσως να αρχίσουμε το όνομα του Χριστού, να προσευχόμεθα. Να λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει Ιησού, Κύριε Ιησού. Να πηγαίνουμε να πληθούμε, να τακτοποιηθούμε με το νου ψιθυριστά, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ. Και να δουλεύουμε, να ετοιμασόμαστε κλπ. Μπαίνουμε στο κάρο, να πάμε στη δουλειά, κάνουμε το σταυρό μας, σταυρώνουμε το τιμόνι και αρχίζουμε Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει Ιησού, Κύριε Ιησού, υπεραγία Θεοτόκιο που υπεραγία. Τη μνήμη μας στον Θεό, πράγμα που θα μας φυλάξει από τα διάφορα του διαβόλου, συγχρόνως δέχουμε και ασφάλεια ζωής ακόμη. Διότι το όνομα του Χριστού μας φυλάτει σε μια αόρατη δύναμη και χάρη και κάλυψη, συγχρόνως κι αν και ο δαίμονας έχει να μας κάνει, να μας προσκυλήσει ή μάλλον να μας κάνει καμιά δουλειά να μας σκοτώσει, να μας κάνει και μια ζημιά, το όνομα του Χριστού θα τον διώξει από μπροστά μας και θα γλιτώσουμε. Πόσοι άνθρωποι με την προσευχή έχουν γλιτώσει από βέβαιο θάνατο, από τροχαίο. Έχουμε πάρα πολλά βέβαια γύρω από το γεγονός αυτό των τροχαίων ατυχημάτων που με τη χάρη του Θεού και με προσευχή και με το ότι φέρουμε μέσα στο κάρο ένα σταυρό, φέρουμε μια εικονούλα ενός Αγίου, μια της Παναγίας, όλα αυτά είναι ασφάλεια για μας τους χριστιανούς. Γι' αυτό λοιπόν το όνομα του Χριστού πρέπει να είναι για τη ζωή μας ολόκληρη μια, πώς θα το πω, όπως έχουμε, όπως διατηρούμεθα με την αναπνοή, με το οξυγόνο, με την τροφή, με το ένδυμα, με το φαγητό, χωρίς αυτά δεν μπορούμε να ζήσουμε. Έτσι δεν μπορεί να ζήσει και η ψυχή τη ζωή του Χριστού, τη ζωή της σωτηρίας, εάν δεν διατηρείται με όλα τα συστατικά τα οποία απαιτούνται για να ζήσει η ψυχή μας και εδώ στη ζωή, την πρόσκαιρη, με υγεία πνευματική και με τη χαρά του Χριστού, αλλά και αιώνια. Όταν κανείς παραμιλήσει τη δουλειά του, την υγεία του, τη διατροφή του, τα αποτελέσματα θα είναι να αρχίσει να παθαίνει καθίζηση γενική, ούτε πώς, και όταν δεν επιμιλούμε τα ψυχικά τον εαυτό μας, με τροφές πνευματικές που μας παρέχει το Ιερό Ευαγγέλιο
η πατερική διδασκαλία, τα μυστήρια της Εκκλησίας, θα αρχίζουμε να υποβαθμίζεται η ψυχική μας υγεία με αποτέλεσμα να δίνουμε πρόσφορα έδαφος στο μικρόβιο της αμαρτίας να δράσει μέσα μας και έτσι να χάσουμε την υγεία μας με αποτέλεσμα να κρίνεται η σωτηρία, η αιώνια σωτηρία μας. Έχουμε φόβο θανάτου προς το Θεό και λέμε φοβάμαι το θάνατο, φοβάμαι να φύγουμε. Μα είπε ο Χριστός να μην φοβούμε το θάνατο το σωματικό, αλλά το ψυχικό. Γιατί φοβάσαι να φύγεις από τη ζωή. Φοβάσαι διότι δεν έχεις τη μαρτυρία της ίδιας όσο ότι είσαι εντάξει. Κάτι δεν πάει καλά και να φοβάσαι σημαίνει ότι εντάξει καλά με τον Θεό. Κάνε το λογαριασμό σου καλά με τον Θεό. Τακτοποιήσε μαζί του και μετά δεν φοβάσαι. Φοβάσαι να παρουσιαστείς στην αστυνομία. Σημαίνει ότι κάτι έχεις κάνει μαζί της, κάποιο νόμα έχεις παραβεί. Αν έχεις καθαρά το μέτωπό σου και δεν έχεις πουθενά σφάλει, πας με θάρρος. Και στην αστυνομία και στο δικαστήριο και δεν φοβάσαι. Όταν φοβάσαι σημαίνει ότι η σύνδεση σου ότι κάτι έχεις κάνει. Λοιπόν, τακτοποίησε το αυτό, το χρέος σου, έναντι του Θεού, του νόμου. Του Θεού νόμου και δεν φοβηθείς τον θάνατο και απέναντι τέλος πάντων του νόμου του κράτους και δεν φοβάσαι ούτε δικαστήριο ούτε φυλακή. Father begins with another example of an idol worshiping priest who once was among certain monks, and he had a dialogue with them about prayer. And he said to the monks, he said, when you pray, does God speak to you? And they said, no. And he said, well, when I pray, he speaks to me. So he said, that must mean that my prayer is purer and better than your prayer. Of course, that wasn't really what that meant. Rather, it was that when the idol-worshipping priest prayed, he was speaking to the devil. And the devil answered his prayers. But we too, however, are not well with God, because many times we pray and God doesn't speak to us, because we also have what he calls parasites in our prayer. In other words, we are distracted. Our minds are scattered. Our prayers are done in a, shall we say, formal, routine, perfunctory way. They have no substance to them. We pray, but we are thinking about other things. And these distracting thoughts lead us away from the focus of a prayer. And many times we pray, we don't know what we're saying, whether it's the Lord's Prayer or some other prayer, we pray and we don't know what we're actually doing. But if we don't know what we're saying when we say these prayers, if while we're saying the Lord's Prayer, for example, we don't realize what we're saying, how will God know what we're saying? So it's very important to be very focused on the words of prayer. But of course, there is one prayer above the others which assists us greatly to be able to focus our attention, and that is the Jesus Prayer, which, while very simple and can be said in one line, nevertheless is very strong, very powerful, and through it a great deal of grace can work because it contains the holy name of Jesus. Our names, for example, don't contain the power that the name of Jesus has, because the name of Jesus is one of the names of God. And when we call upon the name of Jesus, we summon to our aid all of that power and spiritual energy and grace that the name itself unlocks for us. He tells us that as soon as we wake up in the morning, we should try to bring into our minds as soon as possible the name of Jesus, the thought of God. And when we go about our daily lives, as we enter into our cars, again, to bring the name of Jesus to our minds and to have that protection with us, to keep our mind on God. It's a kind of a insurance, he says. It protects us, it covers us, and it leads us to salvation. Think of how we put these little crosses in our cars and our icons and all the little things that we put in there for as blessings to seek the help of God. Think how much more by calling upon the name of Jesus we ensure our spiritual lives. And we Christians must realize that prayer is the breath of our lives. It is our nourishment. It is our spiritual food.
In other words, if we don't pray, we cannot live. We will die. And we will not have the joy of being with Christ in eternity. And when we keep the Lord's name in our mind, when we remember God, then the readings from the Bible, the sacraments, the teachings of the fathers, all of these begin to take root in our lives. And they develop a certain richness within us, and they lead us closer and closer to the Lord. He speaks about the fact that many of us have the fear of God. We're afraid to die. But he asks, he says that most of us are afraid of physical death. He says, but physical death is really not the thing to be afraid of. That's not so important. The thing that we should be afraid of is spiritual death. And we wouldn't be afraid to die, he said, if we were reconciled to God. That fear would not trouble us. But because our conscience witnesses against us, this is why we're afraid to die. It is sin. And the fact that we have not reconciled ourselves to God, that's why we're afraid to die. If we were right with the Lord, physical death would be nothing to us, because we would know that we would be ready to go. It would be just like if somebody were arrested by the police. If he knew he had done nothing wrong, it wouldn't bother him. They have nothing on me because I've done nothing. I know who I am and I know what I've done. But if you know that you did something and the police arrested you, immediately your mind would think, uh-oh, they caught me. And it's the same way with the spiritual life. When we are with the Lord, if we are in the Lord, if our minds are on Him, we have the comfort and insurance of knowing that since we've done nothing wrong, we have nothing to fear, not even death itself. At this time, we have maybe an opportunity for a couple of questions you may wish to ask Father, and then we're going to finish up. So if anyone has a question they would like to ask at this time, if you ask in Greek, we'll make a translation, and then we'll talk to Father. If you ask in English, we'll translate so that he can give you an answer. Elizabeth? Εάν έκαμε κάτι στο παρελθόν μου, ο διάβολος θα προσπαθήσει να το ξαναζωντανέψει και να μου πειράξει και αυτό. Αυτό παίρνει πάλι τη ζωντάνια του, εάν εμείς δεν το έχουμε καταπολεμήσει στην αρχή αποτελεσματικά. Όταν έχουμε δώσει το κατάλληλο φάρμακο και το έχουμε νεκρώσει και έχουμε βγάλει τη ρίζα, δεν θα ξαναφυτρώσει, δεν θα ξαναζωντανέψει. Αν όμως και συμβεί αυτό, να μην έχουμε δώσει τότε την επιμέλεια την ανάλογη και τώρα ξανά έρθει στην επιφάνεια και μας δημιουργήσει πόλεμο, να το καταπολεμήσουμε με την εξομολόγηση, το πρώτο να σβήσει σαν αμαρτία, να το κόψουμε τα πρώτα νεύρα, τις πρώτες φλέβες και μετά ύστερα θα κρατήσουμε το όνομα του Χριστού και όταν μας έρχεται θα το περιφρονούμε, παρήλθε, δεν υπάρχει τώρα. Λοιπόν, η απάντηση είναι Κύριε Ιησούς τελέησον, Κύριε Ιησούς τελέησον και το όνομα του Χριστού το ξεριζώνει τελείως και το φωνεκρώνει και ο άνθρωπος απαλλάσσεται. Father responds that of course that can be a problem. Something from our past comes up, and if we don't, if we haven't dealt with it before, and it can become a very big problem for us, and we have to apply the proper medicine. When the time is there for us to deal with these things from the past, we have to apply the proper medicine. And what would that be? That would be confession. That would be prayer, using the name of our Lord Jesus Christ, in order to counteract that kind of evil influence from the past. In other words, if we don't deal with it properly at the time when it happens, then it will come back again to haunt us, so to speak, is what Father is saying. If we don't deal with it effectively and appropriately whenever we are troubled by that, we have to pull out the roots of the sin before it comes back to trouble us more. Ten? And what is the role of the self in relation to evil? Can we bring about evil, ourselves without the encouragement or your appearance of the devil himself?
Τι ρόλο παίζει το αυτεξούσιο στη ζωή μας? Μπορούμε εμείς να φέρουμε τον διάβολο με το αυτεξούσιο? Το αυτεξούσιο είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Υπό την έννοια την εξής. Έρχεται και μου προσφέρει ένας άνθρωπος ένα κακό. Στην εξουσία μου είναι να το γυρίσω πίσω ή να το δεχτώ. Δηλαδή εκεί έγκυται η ενοχή του ανθρώπου και είναι υπεύθυνος. Δεν είναι υπεύθυνος γιατί έρχεται το κακό. Εάν το δεχτώ θα είμαι υπεύθυνος. Καταλάβατε. Όπως είπαμε και στην ομιλία. Χτυπάει πόρτα. Άμα τον ανοίξω, αφού βλέπω ότι είναι μαύρος, τι τον θέλω μέσα εδώ. Αφού είναι γύφτος, τι θα μου φέρει αυτός μέσα στο σπίτι. Αφού είναι βρωμιάρης, θα έρθει με λερός μέσα, γιατί να τον ανοίξω. Λοιπόν, το αυτεξούσιο είναι, αν θέλω τον ανοίγω, αν δεν θέλω τον ανοίγω. Λοιπόν, αν τον αποκλείσω, γλιτώνω και δεν παθαίνω τη ζημιά. Άμα τον ανοίξω, έρχεται και μου κάνει ιστορίες. Λοιπόν, και παθαίνω, ας πούμε, κακό πράγμα. Λοιπόν, και εγώ δεν τον ανοίγω. Δηλαδή δεν δέχομαι το κακό και τότε δεν έχω και ευθύνη. Δηλαδή, διότι δεν αμαρτάνω. Όταν όμως τον δεχτώ και ξέρω αφού είναι κακό γιατί τον δέχομαι, τότε θα υποστώ τις συνέπειες της αποδοχής του κακού. Εκεί το αυτεξούσιο. Έχει, δηλαδή έχει την εξουσία ο άνθρωπος εν την ελευθερία του να υπακούσει ή να μην υπακούσει στο κακό. Ή να υπακούσει στον νόμο του Θεού ή να του παραβεί τον νόμο του Θεού. Αν δεν ήταν αυτό, δεν θα βρισκόταν ο άνθρωπος υπό την κρίση του Θεού να κρυθεί κάποια μέρα. Καταλάβατε, εκεί. Father talks about the question that Ted asked with regard to self-will and what its relationship is to sin. And Father says that this freedom to choose is what self-will is all about. We are free. In other words, we can't put all the blame on the devil. The devil can only work within the parameters of our choices. If our choices are bad, then he can work in such a way as to cause us great harm. But on the other hand, if we exercise our freedom properly, and we decide not to receive the bad thoughts that come our way, but rather to push them out of our minds, then we are not sinning. The mere fact that we are attacked by a thought, or by an opportunity, or by temptation, in and of itself is not the sin. It is with the improper exercise of our free will that we actually sin. So if we don't accept them, if we choose to exercise our freedom properly, and we reject these thoughts and temptations when they come our way, then we haven't sinned. And we have that freedom to choose. Father's emphasizing that we are free. He doesn't want to leave us with the impression that we are being controlled by the devil, that we are being overrun by the devil, but rather we have this freedom that has been given to us by the Lord, and if we exercise it properly, we can avoid these kinds of sins. Faith? How about whenever the devil tries to trick you to think that maybe it was a good sign from Jesus and it really wasn't, it was the devil? How can you easily distinguish between the two? Πώς να ξέρουμε τη διαφορά με τον διάβολο, ότι θέλει να μας κάνει πλάνη, να μας πλανήσει, να νομίζουμε ότι κάτι είναι από το Θεό που δεν είναι από το Θεό. Πώς μπορούμε να έχουμε αυτή την διάκριση, να ξέρουμε είναι ή δεν είναι από το Θεό? Ναι. Αυτή η διάκριση πάνω σε αυτό το θέμα, αν είναι πλάνη ή αλήθεια, φως ή σκοτάδι, βέβαια έχει τα διακριτικά, διότι τα από Θεού έχουν ταπείνωση μέσα στον άνθρωπο, έχει ειρήνη, έχει γαλήνη, έχει ψυχική ανάπαυση ο άνθρωπος. Όταν είναι από τον διάβολο έχει ταραχή, έχει φόβο, έχει ανησυχία, δεν νιώθει καλά. Αλλά και πάνω απ' όλα, για να είναι σίγουρος ο άνθρωπος και στα μεν και στα δε, πηγαίνει και τα καταθέτει στον πνευματικό του πατέρα, στον καθηγητή και λέει αυτά τα πράγματα, αυτό το μάθημα καλώς το έχω σκεφτεί, καλώς το έχω γράψει ή όχι. Εγώ νομίζω ότι είναι καλό, αλλά εγώ δεν ξέρω καλά τη δουλειά, δεν ξέρω καλά την επιστήμη, εσύ θα μου διδάξεις. Και συμβολευόμενος στον πνευματικό είναι πιο ασφαλέστερος ο άνθρωπος και
Κύριε, σίγουρο ότι αυτό που θα του πει είναι και το σωστό και το κατέχει μετά και αποκτά και την πείρα που του χρειάζεται. The way to distinguish whether or not these spiritual experiences are from the Lord or from the devil is to see what the results of them are, what the fruits of them are in our lives. If the experience that we have had is from the Lord, accompanying it will be humility, peace in our soul, and a certain spiritual blessings and fruits that come from that. We will feel that it is from the Lord. But on the other hand, if it's something from the devil, the results will be different. There will be an uneasiness about it. There will be discomfort. There will be a spiritual unrest that will be created by the activity of the devil in our lives. And of course, sometimes it also leads to pride. So when we're not sure about a spiritual experience as to whether or not it is from the devil or not, or whether if it's from the Lord, we are to go for insurance to our spiritual guide, our spiritual father. We do this in order to check ourselves out. We need to go to somebody who can help us make this discernment to find out whether or not it is something of the Lord. If we only depend on ourselves, if we make our own judgment on this, if we, in a sense, draw our own conclusions about the validity of the experience, we could very easily fool ourselves into thinking something is from God, when in reality it is not from the God, but it could be from the devil. But it requires a tremendous amount of spiritual discernment in order to be able to make distinction between that which is from the devil and that which is from the Lord. Harriet? There are times that, regardless, I mean, we're living our lives, we're praying, we're fighting the evil one, but there are times that the evil one tries to attack us through our loved ones and how our loved ones will treat us, how they can interfere with our direction in our lives. How do we fight that? Λέει ότι όλοι μας αγωνιζόμαστε στην πνευματική μας ζωή, αλλά πολλές φορές ο διάβολος πολεμάει εναντίον μας με τους αγαπητούς μας, με τους συγγενείς, με τους ανθρώπους στη ζωή μας. Τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε όταν ο διάβολος ενεργεί διαμέσου τους φίλους και τους γονείς, συγγενείς και τέτοια πράγματα. Ανάλογα τον εφηδιασμό που δημιουργούν οι συγγενείς, θα πάρουμε και τη θέση. Εννοείται, όταν μας βρόχνουν στην αμαρτία και στο κακό, θα τους κόψουμε. Όπως το αναφέρει αυτό ο Χριστός μας στο Ιερό του Ευαγγέλιο, αν σε σκανδαλίζει το δεξί σου μάτι, να το βγάλεις. Και αν σε σκανδαλίζει το δεξί σου χέρι, το πόδι, κόψε. Καλύτερα μονόφθαλμος και με ένα πόδι, λέει, στον παράδεισο, παρά με τα δυο στην κόλαση. Ήρθε ένας παππούς μία φορά και μου λέει, στο Άγιον Όρος, λέει, Πάτερ, καλά, λέει, να με σκανδαλίζει το χέρι, το κόβω, το πόδι το κόβω, μα το μάτι πώς να το βγάλω. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Το λέω, δεν έχει αυτή την έννοια. Έχει αλληγορική έννοια το λόγος του Χριστού. Το δεξί σου μάτι, το δεξί σου πόδι, το δεξί σου χέρι είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει άμεση σχέση μαζί σου. Ας υποθέσουμε στο γάμο. Η γυναίκα έχει τον άντρα και ο άντρας έχει τη γυναίκα. Άμα σε σκανδαλίζει η γυναίκα σου και σε βγάζει από το δρόμο του Θεού και σε σπρώχνει στο διάβολο και στην αμαρτία. Λοιπόν, κόψτε, γιατί άμα θα μείνεις μαζί της ή μαζί του, θα πάτε και οι δυο μαζί στην κόλλα. Καλύτερα πήγαινε μόνος σου και άφησε να πάει. Επί παραδείγματι, πνίγεται ένας άνθρωπος. Και όταν πνίγεται σε ένας άνθρωπος, προσπαθεί να σε αρπάξει από οπουδήποτε. Άμα σε αρπάξει σε κάποιο μέρος, θα σε τραβήξει και σε ένα κάτω. Και λένε οι πατέρες, προσπάθησε να τον πιάσεις από εκεί που όταν σε τραβήκει δεις τον κύριο, δεν μπορείς να τον σώσεις. Άστο να πάει, διότι θα πας κι εσύ μαζί. Όσο μπορείς να τον βοηθήσεις, βοήθα τον. Κι άμα όμως δεν μπορείς να τον βοηθήσεις, γιατί να πας κι εσύ χαμένος. Καταλάβετε, έτσι είναι και εδώ.
αμέσως γεννήσεις πρόγνων υποτίθεται ένα παιδί, έτσι, και έχει ένα φίλο, ένα ξάδελφο, έτσι, μια ξαδέρφη. Πάμε στη δισκοτέκ, πάμε εκείνο ο χώρος χώρος, πάμε εκεί. Το παιδί θα πει, άμα μεν είναι μυαλωμένο, θα πει, γιατί να πάω εγώ εκεί. Λοιπόν, δεν πάω. Μα έλα είναι καλά. Αφού επιμένεις, σε κόβω και τη φιλία και τη συγκοινία σου. Συγκοινία μας. Δεν μπορώ, δεν σε ακολουθώ. Όπως λέει και ο Βάς, ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, όταν βρεθείς σε ένα σταυροδρόμι και βρεις ένα διάβολο, κάνεις το σταυρό σου και φεύγει. Άμα βρεις, ας πούμε, μια γυναίκα, δεν φεύγει με το σταυρό που θα κάνει. Δεν βρεις, ή να ξεφύγεις. Λέει, έτσι και εδώ. Έτσι και εδώ. Άμα δεις ότι σε σκανδελίζει και σε πάει, όταν σε τραβάει ο συγκίνης και σου λέει, α, έλα εδώ, πάμε στο γλέντι, πάμε εκεί. Όταν δεις ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις, δηλαδή, κόψε και λες, αυτή η φιλία και αυτή η συγγένεια θα με βγάλει τη συγγένεια και τη φιλία του Θεού. Καλύτερα με τον Θεό και άσου συγγείς θα πάνε. Αλλιώς δηλαδή, θα σας πω τώρα και ένα άλλο, να μην γελάω. Περιποτούσε, μια φορά ήμουν με το αυτοκίνητο στην Ελλάδα και μπροστά μας πήγαινε ένα λεωφορείο και πίσω από το λεωφορείο είχε μια ταμπέλα και έγραφε ο σοφέρ. Λέει, κράτα απόσταση μακριά, όσοι κρατάς από την πεθερά σου. Ναι, αυτός φέρνει ότι είμαστε για πρόβλημα. Έτσι και εμείς πρέπει να κρατάμε απόσταση από τους συγγενείς και από τους φίλους όταν μας τραβάνε να μας κάνουν εχθρούς του Θεού και της αμαρτίας. By that, Father, meant that's the end of the explanation, but also that would be the last question, too. Let me give you the translation of what he said. In other words, whenever we are finding it that our loved ones are the cause of our possible sin, we have to take a stance against that. And if need be, we must also be willing to cut them off if by some chance they will be the cause of our stumbling. You know how the Lord said that if your hand offends you, cut it off. If your eye offends you, pluck it out. If your foot offends you, cut it off. And he quotes one of the desert fathers who say that it's better to go into paradise with one foot than to have 2 feet in hell. Of course, he mentioned the story of an elder Monathus, who came to him, an old monk, and came to him one time and asked, well, how can I cut my foot off and pluck my eye out and do all these things? And he explained to him, well, you're not supposed to take that literally. That's just an allegorical way of speaking. He tried to explain to this older, or apparently very simple-minded monk. He used a couple of other examples. If the child has a friend and the friend wants to take him somewhere where he's not supposed to go, a discotheque, something like that, whatever. He wants to go there and he sees that this friend is taking him away from the Lord by this action. He said it's better to say to the friend, I want nothing more to do with you. In other words, cut off the friendship before it leads you into sin. He uses also the example of a drowning man as another illustration of this point. Be careful when you try to help someone who's drowning. Because in trying to help that person, he may pull you in as well too, and the both of you will drown. Try to make sure that when you help a drowning man, you reach to him in such a way where you still have your own ground, that you can still remain firm where you are, because if you're not careful, he can pull you down with him. So, in other words, better let him drown rather than both of you drown. Do what you can to help, but it's that type of thing with sin. If you see the man is mired and meshed in sin, and he wants to pull you into the sin as well, let him go into it if he has to. But don't go in with him, for you have to protect yourself. He also used the example that was given by Saint Cosmas et Dolos. Saint Cosmas et Dolos was the monk who lived at Father Ephrem's monastery for 17 years. He is a
saint of our church, equal to the apostles. And he traveled throughout Greece under the Turkish occupation, trying to revivify the Orthodox faith among people who had distanced themselves from the truth. And he went all over Greece preaching the gospel. And he used this one example in terms of this idea of cutting off those people that can pull us away from the Lord. He said, when you come to a crossroads and you see a devil, do your cross, make the sign of the cross, and then continue. The devil will leave. On the other hand, if you come to a crossroads and you meet a woman, just by doing the sign of the cross, she will not leave. You have to take a firmer measure in order to make sure that you don't fall into sin. In other words, you yourself must cut off that passion, that relationship, that possibility of sin, if you wish to save yourself. And then he concludes with an example about a bus driver in Greece. This bus driver had a sign on his bus in the back of it. And the sign said, keep as far away from this bus as you would from your mother-in-law. In other words, keep your distance and all will go well with you. So he concludes with that, and his last words to us, we understood in English, and that's it. We thank Father very much again. He said he realizes he may have offended the mother-in-laws, but that was not his intention. No offense, it was just to get the point across, you understand. Think of it in that allegorical way. Father's going to say something about the podcast. Η παρουσία του μοναστηριού μας είναι ένας φάρος της του ορθοδόξου μοναχισμού μας. Κάθε μοναστήρι είναι και ένα φυλάκιο του Θεού και μία παρουσία αγιοπατερική το κάθε μοναστήρι εκεί που βρίσκεται δημιουργημένο και φτιαγμένο ευλογεί το μέρος όλο, τον κόσμο όλον. Ειρηνεύει και το μέρος όλο, φεύγουν τα δαιμόνια, έρχονται άγγελοι, αλλά και με τη δουλειά την πνευματική που παρέχει, που δίνει, βοηθάει τους χριστιανούς μας να περπατήσουν σωστότερα τον δρόμο της σωτηρίας. Είναι ένα πνευματικό καταφύγιο που καταφεύγει κάθε ψυχή που θέλει να σωθεί, που θέλει να παρηγορηθεί, που θέλει να ζωογονηθεί, που θέλει να φωτιστεί. Υπάρχουν τόσα προβλήματα, και ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, χίλια δυο προβλήματα, και ιδιαίτερα τα ψυχολογικά, και τόσα άλλα που υπάρχει άμεση ανάγκη λύσεως και διαφωτίσεως. Η παρουσία του μοναστηριού, οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί έχουν την δυνατότητα, έχουν τη χάρη, έχουν την πείρα, έχουν την παρουσία τους που μπορούν να βοηθήσουν και να σώσουν τους ανθρώπους που καταφεύγουν εκεί. Λοιπόν, η παρουσία του μοναχισμού μας σε αυτόν τον νέο κόσμο που λέγεται Αμερική, που λέγεται Καναδάς, που δεν υπάρχει πλην του ενός ορθοδόξου ελληνικού μοναστηριού, με ουσιαστική παρουσία, αυτό μας δίνει τις χριστές ελπίδες, τις ελπίδες
αυτές που θα δώσουν ζωή, θα δώσουν φως, που θα δώσουν σωτηρία στον κόσμο εδώ. Λοιπόν, η παρουσία του μοναχισμού και ιδιαίτερα του πρώτου μοναστηριού, να δώσουμε την ευχή και την ευλογία και τις προσευχές σας να πολλαπλασιάσουν, δηλαδή το ένα αυτό να αποτελέσει προζήμι που θα ζυμωθεί όλος ο χώρος αυτός του νέου κόσμου με μοναστήρια, με φάρους, με ορθόδοξα στέκια, με οάσεις πνευματικές που οι χριστιανοί μας να τρέχουν κατά τόπους να τρέφονται, να ποτίζονται, να δροσίζονται, να σώνονται, διότι περιμένουμε την νέα εποχή που σημαίνει εποχή Αντιχρίστου. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αντίχριστοι και όπως λέγει και ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος, και ποιος εστίν λέει ο αντίχριστος, αυτός που δεν ομολογεί τον Χριστόν Ιησούν ευσαργή ελιληθώτα. Λοιπόν, όποιος δεν ομολογεί ότι ο Χριστός κατέβηκε στη γη ως πραγματικός Θεός και πήρε σάρκα και έγινε άνθρωπος θεάνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο και να ανεβάζει τον άνθρωπο εκεί που είναι το πρώτερο αυτός, δηλαδή στον ουράνιο κόσμο, στη δόξα του Θεού επάνω. Όποιος τον ομολογεί όλα αυτά και τόσα άλλα, αυτός είναι ο Αντίχριστος. Λοιπόν, εφόσον περιμένουμε εποχή Αντιχρίστου, εγώ έχω μια ταπεινή γνώμη, δεν την υιοθετώ, και λέγω ότι ο Αντίχριστος, που θα είναι μια προσωποποίηση όλης της σατανικής δυνάμεως, θα δώσει την παρουσία του στο κέντρο που λέγεται Νέα Υόρκη, μέσα στις θάλασσες και στους ποταμούς, η Βαβυλώνα, αυτή που αναφέρει η Αποκάλυψη, θα δώσει ίσως εκεί κατά πρώτον την παρουσία ή την έδρα του ή το κέντρο του, θα επικοινωνήσει με όλο τον κόσμο όταν θα έρθει και θα αυτοκαλείται ο μεγάλος αδελφός, ο Αντίχριστος, και μέσω της τηλεοράσεως και με τα μέσα τα τηλεοπτικά θα επικοινωνεί αυτοστιγμής, ανά πάσα στιγμή, με κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπος θα είναι μέσα στο γειτόνα του, μέσα στο δωμάτιό του, οτιδήποτε κι αν κάνει, θα τον φερθεί αυτόκλητα από μόνος του να παρουσιαστεί η παρουσία του και θα δίνει τις διαταγές του και το πιστεύω του τον άνθρωπο για να υπακούσει με δαιμονική ενέργεια, να τον κάνει, να τον τραβάει, να πιστεύει και να τον ακολουθήσει. Λοιπόν, επειδή εδώ στον κόσμο αυτόν και λοιπά υπάρχουν σατανιστές, υπάρχουν αιρετικοί, υπάρχουν αντίχριστοι, υπάρχουν και τι δεν υπάρχουν, λοιπόν, σε μια τέτοια κατάσταση θα δει να φυτρώσει ο Αντίχριστος που αναμένεται, και πρέπει εδώ πρέπει να στήσει, και ας ελπίσουμε να στήσει ο Αρχιστράτηγος Χριστός την γενναία του στρατιά, τους λοκατζίδες, τους καταδρομείς, τους ειδικούς για τέτοιες μάχες, όπως έχει ο στρατός, που θα αντιμετωπίσουν τον σατανά αυτόν. Και ο στρατός αυτός, ο γενναίος, θα παρασύρει και τους χριστιανούς, τους απλούς φαντάρους, να αποτελέσουν το στρατό και το μέτωπο του Θεού. Λοιπόν, και αυτοί οι λοκατζίδες και οι καταδρομείς λέγονται μοναχοί, μοναχές, και τα φρούρια θα είναι τα μοναστήρια. Σε αυτά θα καταφύγει ο κόσμος να κρυφτεί και να ασφαλιστεί κάτω από αυτή τη δύναμη.
αυτά τα μοναστήρια, αυτή τη στρατεία, αυτούς τους γενναίους, σήμερα έρχεται δυστυχώς και μάχεται αυτή καθεαυτή η Εκκλησία τη μη δημιουργία όλων αυτή της στρατείας και εν όψη της και εν όψη της ελεύσεως του Αντιχριστού, που θα έχουμε άμεσον κίνδυνο αρνήσεως, διότι τα μαρτύρια θα είναι πολύ ισχυρότερα με τα μέσα που διαθέτει η επιστήμη και η τεχνολογία, θα ασκήσει ο Σατανάς μέσων αυτών μεγάλη επίρρεια. Γι' αυτό και ο Χριστός μας λέγει ιστορία του Ευαγγέλιο, όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα έβρει την πίστη επί της γης. Θα βρει ανθρώπους να τον πιστεύουν, όχι με γλώσσα αλλά με την καρδιά και με τη δύναμη της Ανδρείας. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε άμεση ανάγκη της δημιουργίας των μοναστηριών, αν θέλουμε και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να βρουν ασφάλεια έναντι των κακών που μας περιμένουν και θα έρθουν οπωσδήποτε και σίγουρα, διότι έχουν αυτά όλα τοποθετηθεί μέσα στις γραφές. Οι γραφές είναι δια Πνεύματος Αγίου και τίποτε δεν θα πέσει κάτω, όλα θα γίνουν αυτά. Λοιπόν, η παρουσία των μοναστηριών και των ανθρώπων που θα κατοικούν μέσα θα έχουμε απόλυτα ανάγκη και πρέπει να τα επιθυμήσουμε, να τα βοηθήσουμε να γίνουν και να ευχηθούμε να πλαισιωθούν με γενναίες ψυχές που θα δράσουν δραστικά έναντι του Σατανά και της στρατιάς του και θα δράσουν πάνω στους χριστιανούς μας να τους δώσουν πίστη για να αντισταθούν, για να γίνουν οι καινούργοι μάρτυρες. Οι μάρτυρες οι οποίοι θα είναι ασυγκρίτως ενδοξότεροι από τους μάρτυρες των παλαιών, των πρώτων χρόνων. Βεβαίως, αυτοί που θα σωθούν στους εσχάτους χρόνους, αυτοί θα λάμψουν υπέρ των ίδιων περισσότερο από τους Αγίους τους πρώτους, διότι τα βάστανα θα είναι μεγάλα, η πίστη είναι αδύναμη, το κακό πολύ και γι' αυτό αυτοί που θα δώσουν τη μάχη θα είναι οι διαλεγμένοι άνθρωποι του Θεού. Τότε η πίστη ήταν που λέμε με τους τόνους και τα θαύματα των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων, θαύματα. Τα κακά ήταν λίγα. Η αμαρτία δεν ήταν έτσι τόσο πολύ δραστική και φανερή. Τώρα αδύνατη η πίστη, πολλά τα κακά, πολλή η αμαρτία, πολύ το σκοτάδι, λίγη οδηγή. Σπάνια κανένας πνευματικός άνθρωπος βρισκόμεθα σε μία δυστυχισμένη πνευματική κατάσταση. Άρα λοιπόν όποιος βρεθεί να δώσει την καλή μαρτυρία του Χριστού θα γίνει μέγας μετόνος απάνω και θα είναι ο μέγας ευτυχής που θα κερδίσει το πρώτο λαχείο. Father is making a very strong appeal to us about the presence of the monasteries in our midst and what a great blessing it is for us in the Diocese of Pittsburgh to have the monastery here. He calls it a light for all of us. Every monastery is like a fortress. It's the presence of the Holy Fathers. It blesses us everywhere and it blesses all things. It brings us peace. Because of the presence of the monastery, the angels come to be with us. It helps Christians in their walk. It's a spiritual haven. It consoles us, it gives us life. And especially in these days that we have such a great need for spiritual help, the monastery is there as a source of hope for all of us. From it we receive strength, grace. We have the experience of the church that is incarnated in the life of the monastery. It's something there to help us and to bring us salvation.
And especially significant in Father's mind is the fact that this monastery is in the New World, in America. It's not a small thing that we have finally planted an Athenite monastery right here in our own midst, in our own backyard, as it were. And this gives us a great deal of hope. And he tells us that we must support it with our prayers, with our love, because this will be a yeast for other monasteries to take a foothold in this country. It's a place where we'll go to be fed, a place where we'll go to drink for our thirsty souls, and a place where we will find salvation. Now he goes to another thought with regard to the presence of the monasteries, and he's telling us that we are now waiting for the Antichrist. And who is the Antichrist, he says? Who is this Antichrist? And he quotes the letter of John. Anyone who does not confess that Jesus Christ is Lord, he is the Antichrist. And, you know, the Lord must be worshipped in both spirit and truth. And today we are living in a time when there are many, many Antichrists in our midst. There are many who do not believe in Christ. And these are the Antichrists of the time. Father has his own personal and humble opinion that the center for this kind of demonic Antichrist activity would be a place like New York, which is a center for television. And through this, the devil will be able to communicate with us. He will be able to reach us through the mass media. And at a certain time, through the television, he can reach every person in our country or even in the world. And he will be able to give directions, and he will be able to pull us in with him through this tool that could be used. He speaks about so many Satanists today who are in our midst. And obviously, therefore, in order to counteract all this evil activity, which is multiplying in our times, we need these monasteries. The monasteries produce our soldiers, and these soldiers are our monks and our nuns, and the monasteries are the forts from which we do battle against these evil influences that are surrounding us. He talks about the fact that while the activity of the Antichrist is on the increase, when the Lord returns, the question is asked, will he find faith? Obviously, the Lord, when he said that, knew that it would be a very difficult time in the end. And therefore, we have an immediate need for these monasteries. All the prophecies of the Bible speak about the tremendous difficulty of the times, the end times. And those prophecies were given by the inspiration of the Holy Spirit. And Father Ephrem goes on to say that the fact is that in the latter days, it will be even more difficult than it was in the earliest days of Christianity, because in the latter days, we will need what he calls the new martyrs. And the new martyrs will surpass even the old martyrs. They will be brighter than the sun, because it will be so difficult in the latter days to find even one person that has faith, one spiritual individual. And for that reason, we have to be all the more aware of the fact how difficult it will be. In the past, people were brought into the faith through the miracles that occurred. But today we don't see the miracles that we saw in the time of Jesus to the degree that we saw them then, because faith has diminished so much. Therefore, it will be very rare to find such a person. And who will those martyrs be? Just those who confess Christ, who stand their ground, who are witnesses for their faith. They will be even greater than the martyrs of old, these new martyrs, because the times will be so difficult. In the earlier age, yes, it was difficult, but there were still many things that were happening, and there were many spiritual strengths of the church that were being manifested. But in the latter days, this will not be so much. People will be pulled more and more towards evil in the end. And therefore, one strong person in the faith will be even a greater martyr, anyone who confesses Christ. And so he finishes with that note as a very strong, injunction to all of us that we would support the monasteries, try to encourage their development, their spreading throughout this new world, so that the forts of the Lord, the soldiers of Christ, can be spread all over this land. And now that he has finished with his remarks, we want to thank him also again for the blessing of coming to visit us here at Holy Cross. And we hope that some of you may perhaps be able to join us at our retreat in Saxonburg on Saturday. We will have a liturgy there in the morning, where those that are driving up from Holy Cross will be meeting here at the church at 8 a.m.
driving up for the liturgy, and then we'll spend the day in the fellowship up there talking about some of these things. Possibly Father might be present, we're not sure, but if he is, certainly, hopefully, we'll impose upon him again to speak to us a little bit about some of the things that he has to share with us. So we thank him again. He will be leaving very quickly now. He won't be able to stay for the coffee hour because he keeps a very tight schedule, and his discipline of prayer and spiritual focus is such that when it's time to leave, he goes. Why not? Και ένα τελευταίο που έχω να σας πω, ότι έχετε βρει πολύ χάρη παρά το Θεό, διότι στον τόπο σας, στην πόλη σας, στα τείχη σας, ο Θεός σας κατεξίωσε να κάνει το πρώτο μοναστήρι του στην Αμερική, σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Νέος Κόσμος. Βρήκατε αυτή τη χάρη από το Θεό και πρέπει να τον δοξάζουμε τον Θεό με όλη μας την ψυχή και την Παναγία μας, αλλά να ευχαριστήσουμε και τον Άγιο Επίσκοπό μας που συνέβαλε σημαντικά με πολλή επιδεξιότητα και θεμελίωσε το πρώτο μοναστήρι, διότι είναι άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος που αγαπά τον μοναχισμό, τον ζει. Και γι' αυτό του οφείλουμε ιδιαίτερη τιμή. Και τον ευχηθούμε να έχει τη δύναμη, να έχει την αγία τόλμη να ξεκινήσει και άλλο και άλλο, και έτσι η επαρχία σας, η Πενσιλβάνια, να γίνει η πρωτεύουσα του Ορθοδόξου Μοναχισμού στον Νέο Κόσμο. Αμήν. Father, you have a remark about the fact that it is a tremendous blessing for us in our area to be the first monastery in the New World. We should glorify God for this, to have an Athenite monastery to be the first one from Mount Athos, with the connection with Mount Athos, to be here in the New World. And he owes all of this, he feels, to the God-inspired ministry of our beloved Bishop Maximus, a man of God who lives what he believes, and we owe him a very special honor for the fact that he has been a lover of a monastic life. He asks us to pray for him so that he may continue to be able to plant more monastic communities in our area, and he hopes that the state of Pennsylvania will become the capital of monasticism in the New World. So he has here little icon buttons of St. Cosmas, and also from his convent, the equal to the apostles, St. Cosmas. We have his little icon, if you'd like to wear it on your... who came from the monastery of Mount Athos. And Father, of course, follows in that tradition for the monks to go out and to preach. And we also have a little icon of the Panagia Glicopilusa, which is the miraculous icon of the monastery of Father. So if you did not have the opportunity to see him when he gave you one of these, he will help you take one. Only if you didn't get one. You don't have that many.